Πλίτς! Ακούστηκε μόλις έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως άρχισε να παλεύει με τα κύματα. Μιλάμε για κύματα ίσα με 2-3 εκατοστά το καθένα. Αλλά γι' αυτόν φαινόταν σαν να είναι στη Χαβάη. Παραμέρισε λοιπόν τα κύματα. Κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει με τα δόντια το πλοίο. Ανέβηκε πάνω σε αυτό, μπαίνοντας μέσα από ένα φινιστρίνι, με σκοπό να συλλάβει τον καπετάνιο τον Πέρση. Και ξαφνικά τι βλέπει μπροστά του? Τι βλέπει? Έναν πρόπερση. Τι είχε γίνει? Ο καπετάνιος του πλοίου είχε λήξει ένα χρόνο πριν. Η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν να τον πάρει και να τον πάει στις αποδείξεις του Ευαγγελάτου. Προσπάθησε να καταγράψει το γεγονός με μια κρυφή κάμερα που είχε μαζί του. Μιλάμε για μια μικροκάμερα, γι' αυτό και την είχε κρύψει επάνω του. Άμα ήταν κανονική κάμερα, θα είχε κρυφτεί αυτός μέσα σε αυτήν. Σωστά! Αλλά την είχε κρύψει τόσο καλά που δεν κατάφερε να την βρει ούτε ο ίδιος. Όλοι όμως εκείνη την ώρα το πλήρωμα του πλοίου είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε, άρχισε να τον κυνηγάει, εκείνος πήδηξε από το καράβι, παίρνοντας μαζί του 2 τόνους χασίς, ό,τι πρόλαβε δηλαδή. Βγαίνοντας στη στεριά, η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν να πάρει το χασίς και να πάει να το παραδώσει στην αστυνομία. Για καλή του τύχη όμως, εκείνη τη στιγμή είδε ένα περιπολικό να φτάνει στο σημείο αυτό και τον υπαστυνόμο κύριο Διάκο, ο οποίος δεν ξέρω τι το έχω κάνει και με κοιτάει με ένα μάτι, να κατεβαίνει και να πηγαίνει προς αυτόν. Ο κύριος Καλούσης θα βουτήξει, γιατί γδύνεται? Έχει πισίνα ιδιωτική εδώ από πίσω? Παρακαλώ κύριε Κεχαλιόγλου, δεν σας αφορά το θέμα. Ρωτάω κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ κύριε Κεχαλιόγλου. Καλά. Συνεχίστε. Από τη μεγάλη του χαρά που κατάλαβε ότι θα γλίτωνε το κουβάλιμα, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και ρίζες κριτικές. Ο πατέρας ήταν κριτικός κινηματογράφου. Με αποτέλεσμα να πετύχει κατά λάθος, και το τονίζω αυτό κατά λάθος, και εδώ είναι η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, ο οποίος όλος τυχαίως είναι και γνωστός της κυρίας Ηλία, πολλά φυλάκια έχετε ραντεβού στη Μύκονο την άλλη εβδομάδα, μου είπε, και αναφέρει μέσα καθαρά ότι ο κύριος Διάκος φέρει κάποιες απλές εκδορές.